Τρέχοντας Θεός ημών, πάντε δίκαια είκε σε όνας των αιώνων. Σπάσαν τη γην εξή Θεοθρόνου σου, ως δεξαμένη τον λόγο σου. Κύριε ο Θεός ημών, δημιουργέ του κόσμου, χορηγέ της ζωής και της αιώνας πάντων αγαθών, ευλόγησον των άρτων και πάντων των ευχομένων, υγείας και θείας βοηθείας περαφρόνιμων. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος, Θεός υπάρχει και στην δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, νίκη αιώνας σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χρόνια πολλά. Υγεία και ευτυχία και προκοπή. Κύριε Έπαρχε, διευκόλτρο Αγίου Πατέρων ημών, Κύριε του Χριστέου Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία. Είναι μεγάλη τιμή για μας. Η κοινή προσπάθεια είναι, θεωρώ, δεδομένη από όλους μας. Να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, ο οποίος είναι Αθήνα και δεν μπορέσε να έρθει. Μας ενημέρωσε ότι δεν μπορέσε να έρθει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γρήγορο το Στέλιο, τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού που ήρθε σήμερα στο πρωί από την Μύκονο για να μας τιμήσει. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους εργαζομένους της Περιφερειακής Ενότητας. Εγώ γενικώς στη ζωή μου πιστεύω στη συνεργασία και εμείς εδώ πέρα λειτουργούμε ως οικογένεια. Άλλωστε δεν είμαστε και πολλοί, είμαστε 15 άτομα. Αλλά όταν λειτουργούμε σαν οικογένεια έχουμε και συγκρούσεις. Φροντίζουμε να τις ξεπερνάμε για το καλό όλων. Να τους ζητήσω συγγνώμη γιατί πολλές από τις συγκρούσεις είμαι υπέτειος εγώ. Δεν ξέρω από διοίκηση, τώρα μαθαίνω. Και πολλές φορές έφταιγα και εγώ. Το καλό είναι ότι έχουμε πολύ καλή διάθεση και τα βρίσκουμε στην πορεία. Να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά. Να αφιερώσω αυτή την εκδήλωση στον Νίκο τον Θεολόγου, ο οποίος πρόσφατα βγήκε από κοντά μας. Όχι μόνο για τον αυτοδιοικητικό του, αλλά και για τον ιατρικό του ρόλο που είχε στο νησί. Και θα ήθελα να πω, γιατί πέρσι την είχα αφιερώσει την εκδήλωση στο Γιάννη το Δαλέζιο, να σταματήσουν αυτές οι αφιερώσεις. Δηλαδή, έλεος. Να είμαστε όλοι γεροί του χρόνου μαζί εδώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω παρουσία όλων σας την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου, τις κόρες μου, την πεθερά μου που έχουν έρθει σήμερα εδώ. Τον αδελφό μου τον ευχαριστήσω εξτρά μαζί με τον συνεργάτη μου τον Νίκο, γιατί είναι όλα αυτά που θα γευτείτε σε λίγο θα έχει επιμεληθεί ο αδελφός μου ο Δίδυμος. Έχουν κάποιες αισθάσεις στις καρδιές μας, αλλά είμαστε δίδυμοι. Το ξέρετε. Έχω ετοιμάσει όμως μία έκπληξη, η οποία... Αυτή η έκπληξη είναι από καρδιάς. Είναι η πρώτη πλακέτα που θα δώσω στον έπαρχο στη Μυντική και θα τη δώσω στον Γιώργο τον Λιάκο, τον είναι γιατρό μας. Όπου κάπου το Μάιο είχαμε μια έτσι ψιλοκόντρα, τα βρήκα από γιατί μου καλή θέληση. Είναι δεδομένη η προσφορά του ανθρώπου στην Άμβρο. Και εγώ δεν περιμένω να βγει στη σύνταξη για να τον τιμήσω. Πάρα κράτα όσο μπορεί να μας βοηθάς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμά ιδιαίτερα η προσφορά σου. Είναι από καρδιάς, να ξέρεις. Κυρίες και κύριοι, είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά να παρευρίσκομαι ανάμεσά σας. Ο κύριος έπαρχος, ο Δημήτρης Οδοτσάρης, είναι ένας εξαιρετικός φίλος και μάλιστα από την πρώτη στιγμή που με πήρε τηλέφωνο θεώρησα υποχρέωση μου να είμαι ανάμεσά σας να κόψουμε την πίτα, ώστε και εμείς να δείξουμε από την πλευρά της Περιφερειακής Αρχής ότι πιστεύουμε, στηρίζουμε την προσπάθεια και του Δημήτρη και του Δημήτρη για εμάς, του επάρχου του κυρίου Οδοτσάρη, που πραγματικά κάνει μια εξαιρετική δουλειά στο κομμάτι της Περιφέρειας Νοτιού Ηλίου. Νομίζω ότι και εσείς είστε φορείς της δουλειάς του. Το βλέπετε και το κρίνετε. Θα ήθελα όμως να ευχηθώ για το 2017 να είναι μια χρονιά στην οποία πάνω απ' όλα να
να κατορθώσουμε επιτέλους να εκμεταλλευτούμε όλα αυτά τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα ως χώρα, εκείνα, όλα εκείνα τα οποία μας έκαναν να ξεχωρίζουμε στην πάροδο των αιώνων, να μην αποτελούν δηλαδή απλές φήμισες του παρελθόντος, αλλά να είναι πραγματικά εκείνοι οι φάροι οι οποίοι θα μας βοηθήσουν επιτέλους να πιστέψουμε πάνω απ' όλα στις δυνατότητες τις δικές μας και μέσα από αυτή την πίστη να βρούμε επιτέλους τη λύση η οποία δεν θα έρθει ουρανοκατέβατη. Μακάρι να μπορούσε να έρθει, αλλά δεν θα έρθει, αλλά θα έρθει μέσα από πολλή δουλειά και προσπάθεια. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο της δουλειάς και της προσπάθειας μπαίνει μέσα και το γεγονός των συνεργασιών μεταξύ και της Περιφερειακής Αρχής και των υπαλλήλων της Περιφέρειας σε όλες τις υπηρεσίες, η οποία είναι, θεωρώ, σε ένα πολύ καλό επίπεδο σε όλα τα νησιά. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω για την εγκάρδια υποδοχή όλους σας που αντιμετωπίσατε σαν έναν άνθρωπο του νησιού. Έτσι θεωρώ και εγώ είμαι, προσωπώντας και εσάς από την πλευρά της Περιφέρειας, και να ευχηθώ καλή χρονιά με υγεία και πολύ δημιουργικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Θα κάνω και μια δεύτερη αναφορά γιατί το ξέχασα. Κύριε Λιμενάρχα, ελάτε λίγο κοντά. Θέλω να ευχαριστήσω την παρουσία σας. Καλή συνεργασία. Να έρθετε κοντά για να σας γνωρίσει πολλοί κόσμος, επειδή έχετε έρθει τώρα. Εμείς θα δώσουμε την πίτα. Τρεις μέρες, έτσι. Τρεις μέρες όπου βγήκε το φλουρί από τους υπαλλήλους. Έχει και δεύτερο φλουρί, μπορεί να βρει κάποιον από εσάς. Και επειδή είμαστε ξεκασιάριδες, αλλά έχουμε ευέλικτο μυαλό και δεν πήραμε δώρο, όποιος κερδίζει το φλουρί έχει στο καλοκαιρινό στέκει του Ανδρέα στο πελό ένα τραπέζι. Αξία 150 ευρώ. Άρα όποιος αντέχει. Πρέπει να φέρει να κάνει παρέα που να κάνει λογαριασμό τουλάχιστον 300. Κύριε Πετρίδη, παρακαλώ. Κύριε Πετρίδη, γεια σας.